Άλλη μια πετυχημένη διοργάνωση, την 18η, μετράει η εναλλακτική κοινότητα Πελίτη στο μεσοχώρι της Δράμας. Πάνω από 6.000 κόσμου βρέθηκε στο μαγικό τόπο του Πελίτη, που σημαίνει Βελανιδιά στα ποντιακά, και συμμετείχε στην ανταλλαγή των ντόπιων σπόρων. Είναι η 18η γιορτή σπόρων του Πελίτη και η δεύτερη Ολυμπιακή γιορτή σπόρων. Η γιορτή σπόρων του Πελίτη ξεκίνησε το 1999 από την ανάγκη να διαχειριστούμε τους σπόρους που είχαμε στα χέρια μας. Έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη γιορτή σπόρων παγκοσμίως από τους Seed Savers της Αυστραλίας. Η περιφέρεια στηρίζει αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια για καθαρούς σπόρους και όχι μεταλλαγμένους. Μια κοινωνία η οποία πραγματικά μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα, που οι μεγάλες πολυεθνικές με τα μεταλλαγμένα προϊόντα δημιουργούν τεράστια προβλήματα όχι μόνο στην ανθρώπινη διατροφή αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο. Εκατοντάδες καλλιεργητές από τους 15 πυρήνες του Πελίτη στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και εκπροσώπους και πολλών άλλων χωρών του πλανήτη αντάλλαξαν σπόρους και συνέχισαν το μήνυμα της διάσωσης και διάδοσης των τοπικών σπόρων. Ως οικοαγροτικός αλλά και ως Κύπρος στηρίζουμε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που γίνεται από τον Πελίτη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πάνω από 20.000 οικογένειες καλλιεργούν τους σπόρους του Πελίτη. Το όραμα του Πελίτη για αυτάρκεια στην τροφή και για ειρήνη στους λαούς του κόσμου απλώνει ρίζες και αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φέτος η γιορτή είναι αφιερωμένη στην ειρήνη. Η ειρήνη κινδυνεύει στον πλανήτη και στην περιοχή μας και στέλνουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο. Καλούμε ανθρώπους που παραδοσιακά είναι αντίπαλες ομάδες και τους ενώνουμε μέσα από τη μουσική και το σπόρο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβουν χώρα και άλλες εκδηλώσεις με ανταλλαγές σπόρων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.